Γράφαμε χθε για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν, αλλά πάνω στον ίστρο του την έκανε την κάφα. Η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Έτου πραγματοποιήθηκε χθε υπό την Προεδρία του Προέδρου και Προέδρου του ΑΚΕΠ, Ρατσέπτα Γιπερντογκάν. Κάνοντα δηλώσει μετά τη συνάντηση, ο Τούρκο Πρόεδρο έκανε μια γκάφα. Ο Ερντογάν επρόκειτο να πει του Σιάντ στην ομιλία του αλλά κάλεσε την κλειστή οργάνωση επιχειρηματιών τη ΦΙΤΟ του ΣΚΟΝ να επενδύσει. Συγκεκριμένο ο Ερντογάν είπε σε αυτό το μέρο τη ομιλία του: Αυτή η χώρα δεν θα είναι πλέον παράδεισο για όσου προσθέτουν χρήματα στα χρήματά του με υψηλό ενδιαφέρον. Αυτή η χώρα δεν θα είναι πλέον παράδεισο εισαγωγών. Αυτή η χώρα δεν θα είναι πλέον μια χώρα που δεσμεύει την οικονομία και την πολιτική τη προ τα έξω μέσω των προγραμμάτων του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου του ΣΚΟΝ του ΣΙΑΝΤ. Πάμε να κάνουμε τι επενδύσει σα. Στο μεταξύ, έντονε είναι οι διακυμάνσει τη τουρκική Λύρα μετά το ράλι σχεδόν 50% που κατέγραψε αυτή τη βδομάδα, καθώ οι επενδυτέ εξετάζουν τη βιωσιμότητα των κυβερνητικών μέτρων για να ενισχύσουν το νόμισμα. Οι διακυμάνσει στην τουρκική Λύρα έχουν οδηγήσει την αστάθεια τη ισοτιμία δολαρίου-λύρα στο 53%, ξεπερνώντα τα επίπεδα που καταγράφηκαν στην νομισματική κρίση του 2018. Τα νέα μέτρα τη κυβέρνηση έχουν σκοπό να μετριάσουν τη ζήτηση των λιανικών επενδυτών για δολάρια και να φέρουν τέλο στην τρίμηνη αναστάτωση για το νόμισμα. Σε ομιλία του αργά το βράδυ τη Δευτέρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η σειρά μέτρων θα μειώσει το φόρτιο από την νομισματική κατάρρευση των τελευταίων εβδομάδων και ενθάρρυνε του Τούρκου να κρατήσουν τι αποταμιεύσει του σε λίρε αντί των δολαρίων. Πριν από την ανακοίνωση, η λίρα μειώθηκε περισσότερο από 10% στο ιστορικό χαμηλό των 18,4 λιρών έναντι του δολαρίου. Αργότερα έφτασε και τις 12 λίρες στο μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό ράλι για να κλείσει την ημέρα με άνοδο 25%. Η ραγδαία ανάκαμψη προκλήθηκε από την υπόσχεση του Ερντογάν για εγγύηση των καταθέσεων, η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα αποτρέψει τους Τούρκους από τη μετατροπή των αποταμιεύσεων σε σκληρά νομίσματα. Παρουσιάζουμε μια νέα αναλλακτική στου πολίτε οι οποίοι θέλουν να μετριάσουν τι ανησυχίε του που προκύπτουν από την άνοδο των συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν αποτιμούν τι καταθέσει του, ανέφερε ο Ερντογάν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική.